εμείς οι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι Μυτιλιακής Συσπήρωση στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων, των κατοίκων της περιοχής για άμεση αποφασιστική ενίσχυση του ΟΑΣΤ με εκατοντάδες οδηγούς και σύγχρονα λεωφορεία, επιτάχυνση των έργων του μετρό και των επεκτάσεών του και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά, ολοκληρωμένη πυροπροστασία και οικολογική αναβάθμιση του ΣΕΙΞΟΥ. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, καμία σκέψη δεν μπορεί να γίνεται για παρεμβάσεις στην περιφερειακή που επιδεινώνουν το κυκλοφοριακό της πόλης. Το λέμε δυνατά και σήμερα. Δεν θα αποδεχθούμε την ταλαιπωρία ως κανονικότητα. Οι σύγχρονες, ασφαλείς, γρήγορες και φθηνές μεταφορές είναι δικαίωμα και όχι ακριβοπληρωμένο εμπόριο. Την ώρα που η αστική συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης με τον ΟΑΣΤ ουσιαστικά υπολειτουργεί και οι αναμονές της τάσης είναι μεγάλες και η ταλαιπωρία βεβαίως του κόσμου. Την ώρα που το μετρό ακόμα δεν λέει να λειτουργήσει, αυτή την ώρα διάλεξε η κυβέρνηση να ξεκινήσει το έργο του flyover στον περιφερειακό με τη μέθοδο των ΣΔΙΠ, δηλαδή τη χαρά του εργολάβου, για να συνεννοούμαστε, κάτι που θα προκαλέσει φυσικά πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στο ήδη επιβαρημένο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης και των κεντρικών της δρόμων. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς, αυτό που ζητάμε, είναι ότι θα πρέπει να σταματήσουν τα έργα μέχρι να αποκατασταθεί η φυσιολογική λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών με το κατάλληλο προσωπικό, με τα λεωφορεία που χρειάζονται, μέχρι να λειτουργήσει το μετρό. Και βεβαίως είμαστε αντίθετοι με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ, χωρίς βεβαίως να λέμε ότι δεν πρέπει ο περιφερειακός να αναβαθμιστεί και να γίνει ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος.